ανασφαλίστων. Το 65% νεολαίας άνεργη. Τα 2 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας. Υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί που είναι πολύ πιο δραματικοί, πολύ πιο σκληροί, που έχουν να κάνουν με τη δικιά μας τη ζωή και με το χρόνο στο μέλλον. Αυτά, κύριε Νοτοπούλου. Αυτοί οι αριθμοί είναι πραγματικοί, είτε τους πείτε εσείς, είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε η Χρυσή Αυγή, η Ανταρσία, δεν με ενδιαφέρει. Πώς λύνονται είναι το θέμα. Λύνονται γιατί εσείς πρόγραμμα... λέτε το κράτος, να μεγαλώσουμε το κράτος. Εμείς δεν είμαστε κρατικιστές. Εμείς είμαστε με τον πειραματισμό, με νέες μορφές κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως επίσης δεν είπαμε ποτέ για μονομερή. Επειδή είστε νέα γυναίκα και είστε και στην αγορά και βλέπετε. Κάποια επένδυση στην Ελλάδα θέλετε να γίνει από ιδιώτες. Φυσικά και θέλουμε να γίνει. Μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει: όχι στο αεροδρόμιο. Και όχι στα λιμάνια. Θέλουμε, αλλά εμείς όχι στο σιδηρόδρομο. Όχι εμείς θέλουμε ανάπτυξη. Δεν θέλει κάποιος άλλος. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος που ισχυρίζεται ότι έχουμε στην Ελλάδα ανάπτυξη, θα πρέπει να μπορεί να το αιτιολογήσει κιόλας. Για μας λοιπόν, γιατί το κρίσιμο ερώτημα νομίζω ότι είναι αυτό που θέσατε: το πώς απαντάμε και πώς αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι δικά μας. Δεν είναι ξένων, εμείς τα βιώνουμε. Γι' αυτό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε στη ΔΕΘ με τις εξαγγελίες του το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο σαν πρώτο πυλώνα και από τους πιο σημαντικούς είχε την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό δεν είναι πρόγραμμα ανάπτυξης. Με ρωτήσατε πώς αντιμετωπίζετε τα ζητήματα. Δηλαδή, πώς θα πάμε επίσης, στην ανάπτυξη οικονομίας. Νέες θέσεις εργασίας έτσι ώστε να μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε. Και δεν μοιράσαμε ούτε παροχές ούτε υποσχέσεις. Μοιράσαμε ευθύνη. Ζητήσαμε από τον κόσμο να εργαστεί, η νεολαία σε μια κατεύθυνση που να μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Με ανακατανομή πόρων, με φορολογία. Εγώ λοιπόν να καταλάβω αυτό που λέει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει δηλαδή τι λέει. Τους στόχους τους δεχόμαστε, έχουμε το δικό μας τρόπο για να τους πετύχουμε. Μάλιστα. Κατανοητό. Κοστολογημένο, μετρημένο, πολύ να το δεχτώ, λέω. Κατανοητό, να το δεχτώ και ως. Το έχουν κάνει και άλλες χώρες. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας όμως. Το πρόβλημά μας είναι ότι μέρος του τρόπου με τον οποίο μας λέτε ότι θα πετύχετε τους στόχους περιλαμβάνει ποσά που είτε έχουν να κάνουν με την ανακούφιση των πιο χυμαζόμενων τμήματων της κοινωνίας, είτε έχουν να κάνουν με την κατεύθυνση την αναπτυξιακή, γιατί έχετε και. Έχετε έναν ιδιαίτερο ρόλο για το κράτος σε σχέση με την ανάπτυξη. Λοιπόν, τα οποία είναι χρήματα από την Ευρώπη. Από το ΕΣΠΑ μέχρι διάφορα. Η Ευρώπη σου λέει ότι εγώ μπαίνω στην κουβέντα. Προφανές είναι ότι μπαίνω στην κουβέντα για διαπραγμάτευση. Όμως, θα πρέπει να καταλήξουμε για να συνεχίζεται και η ροή και να καταλήξουμε στο πλαίσιο των δεδομένων. Μα θα αυτό καταλήξουμε εδώ. Σε μια νέα συμφωνία. Αυτό αφορά και τον κύριο Σάι. Λιτότητα θα συνεχίσετε όποιος και να βγει. Λοιπόν. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Γιατί εμείς θα πάμε για να διαπραγματευτούμε αυτό που δεν έκαναν οι προηγούμενοι. Αυτό λέω, δηλαδή. Τι κάνουμε επομένως. Και θα καταλήξουμε σε μια νέα ευρωπαϊκή συμφωνία. Θα ήθελα όμως να ξεχωρίσουμε νέα ευρωπαϊκή συμφωνία, θα σας το πει πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Έχω να απαντήσω. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι απολύτως κοστολογημένο και τα έσοδα, οι πόροι που θα αξιοποιηθούν δεν εξαρτώνται από τη διαπραγμάτευση. Το δεύτερο μέρος που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η διαπραγμάτευση θα γίνει πάρα πολύ ισχυρά από εμάς, δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω και γι' αυτό καλούμε σήμερα την ελληνική κοινωνία, τον ελληνικό λαό να μας δώσει αυτοδυναμία. Γιατί αν μας δώσει αυτοδυναμία, τότε θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Γι' αυτό την καλείτε επειδή δεν έχετε άνθρωπο να συμμαχίσετε. Ορίστε. Λέω γι' αυτό την καλείτε επειδή δεν έχετε άνθρωπο. Για να είμαστε. Γιατί μόνοι σας αποκλείετε. Ποτάμι δεν θέλετε. Πάσο και δεν θέλετε. Παπαδρέω δεν θέλετε. Πέτη Δημάρ που θέλετε δεν το κάνετε. Γιατί ο λαός γι' αυτό μας εμπιστεύεται, για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Όποιος λοιπόν θέλει, ενστερνίζεται το πρόγραμμά μας και θέλει να στηρίξει, πολύ ευχαρίστως. Από τη βεντάγια που υπάρχει των πολιτικών κομμάτων αυτή τη στιγμή. Ορίστε. Αυτό λέω δεν είναι συνεργασία, αυτό είναι Ελλάδα, ανοίξαμε. Μα δεν θέλουν συνεργασία, αυτό έχουν πει αυτοί. Θέλουν αυτοδυναμία, θέλουν πολιτική πλειοψηφία. Να παράξουν τον παλιό δικοματισμό, το παλιό σύστημα που καταγγέλνουν χρόνια στην αριστερά. Είναι παράδοξο να τα ακούει κανείς από μια νέα γυναίκα. Με υποτίθεται φρέσκες ιδέες, να ακούει ότι εγώ θέλω έναν ισχυρό πόλο βαρύ και έναν δίπλα ακόμα πιο βαρύ δεξιό, για να πάμε μπροστά όπως πήγαμε 45 χρόνια. Θεωρείτε ότι θα ήταν φρέσκη ιδέα να κάνω πίσω στο πρόγραμμά μου, το οποίο είναι πρόγραμμα κοινωνικής σωτηρίας. Δεν ακούγεται πάντως ωραίο αυτό. Όχι, αλλά οι ευρύτερες συσπυρώσεις είναι βέβαιο ότι συσπυρώνουν και ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις και βάζουν και περισσότερες ιδέες στο τραπέζι, αδερφέ. Με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ λέγατε. Δεν λέγατε ένα ΣΥΡΙΖΑ πανίσχυρο εδώ το κράτος. Αν με αφήσετε να πληρώσω. Γιατί αντίστοιχη ερώτηση έχω στον κύριο Δήμα. Τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν και την πραγματική κοινωνική διεύρυνση και τη σύμπραξη με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτό που λέμε είναι ότι την επόμενη μέρα εμείς θέλουμε να είμαστε με την κοινωνία. Δεν μας αφορά η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δεν μας αφορούν όλοι αυτοί που μας φτάσαν μέχρι εδώ. Αλίμονο, αν περιμέναμε από αυτούς
που δημιούργησαν όλα τα προβλήματα να τα λύσουν. Εμείς θέλουμε νέους ανθρώπους στην πολιτική, όχι ηλικιακά. Ναι. Νέες ιδέες, νέες προτάσεις. Θέλουμε έρευνα, θέλουμε καινοτομία. Όλα αυτά τα έχετε δει τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Ελπίζω να μην σας φαίνεται τόσο μπαγιάτικα. Το ξανασύζητουμε. Και τι θα κάνετε λοιπόν εσείς τώρα που είχατε και μια διάσπαση, έφυγε ένα τμήμακι με τον κύριο Παπανδρέου. Ρωτάω γιατί ακούω το ρόλο του εγγυητή. Ο ρόλος του εγγυητή, αλλά όχι λέει το ρόλο του Τζόκερ, όχι το ρόλο του.